Από σήμερα 7 η ώρα άνοιξε η Νυμφαία. Νομίζω ότι ο κλάδος του τουρισμού πλέον είναι, τουλάχιστον στο νησί, θα πάρει μια ανάσα. Μεγάλη ανάσα. Ακούγοντας τον κύριο Δέμπα και σχετικά με αυτό το θέμα της Νυμφαίας, μου ήρθε στο νου μια παλιά ρίση που την έλεγε πολύ συχνά κάποιος εδώ στο Ιδιά, ότι ενώ όλες οι δουλειές, όλες οι επιχειρήσεις κρέμονται από μια γνωστή, ο τουρισμός κρέμεται από μια τρίχα. Αυτό το λέω γιατί βλέπετε πολύ καλά πως ένα τέτοιο γεγονός όπως ο σταθμός της Νυμφαίας έχει τόσο μεγάλη σημασία για εμάς εκεί στη Θάση και στην Καβάλα και γενικά σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Εντάξει, είναι... Γενικώς είναι πολύ εύθραυστη η κατάσταση πάντα με τον τουρισμό, κακά τα ψέματα. Πάνω λοιπόν σε αυτό θέλαμε να σας θέλαμε την άποψή σας και την τοποθέτησή σας, κύριε Μαρκιανέ. Πριν από λίγο καιρό, το δίκτυο τουρισμού Θάσου, στο οποίο από ό,τι έχω καταλάβει ανήκουν διάφοροι επαγγελματίες του χώρου του τουρισμού από το νησί, εκπώνησε μία μελέτη με αντικείμενο το παρόν και το μέλλον του τουρισμού στο νησί. Δύο λόγια θα θέλαμε, σας παρακαλώ πολύ, για την μελέτη αυτή και το τι προέκυψε από αυτή τη μελέτη. Διότι τόσο καιρό, τόσα χρόνια, ξέρουμε το νησί της Θάσου ως με το κλασικό το μοντέλο του ελληνικού τουρισμού. Ήλιος, θάλασσα, ταβέρνες, που, και καλό, καλό είναι που τα έχουμε όλα αυτά. Αλλά το ζήτημα είναι ότι η Θάσος δεν είναι μόνο αυτά, είναι και πολλά άλλα πράγματα που θέλουμε κάποια στιγμή να τα αξιοποιήσουμε τουριστικά. Σας ακούμε, κύριε Μαρκιανέ, ο λόγος εσάς. Πριν απ' όλα να ξεκαθαρίσω ότι η έρευνα αυτή έγινε με πρωτοβουλία δικιά μου και του κυρίου Σακελαρίου. Λάμπρου Σακελαρίου. Και το δίκτυο είναι το αποκύημα αυτής της έρευνας. Το δίκτυο πηγαίνει δηλαδή επάνω στα αποτελέσματα της έρευνας. Ωραία. Η έρευνα τώρα αυτή έδωσε ορισμένα πολύ χειροπιαστά και πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Δηλαδή για την επανεκκίνηση, όταν μιλάμε για την αλλαγή, καταρχήν είχε 5 ενότητες. Την επανεκκίνηση, την αλλαγή του τουριστικού μοντέλου, τον οργανισμό τουρισμού, τη δημοτική αρχή και τη φάση όπως τη βλέπουμε 10 χρόνια μπροστά. Ναι. Η κάθε αυτή ενότητα έδωσε ορισμένες απαντήσεις. Δηλαδή στο θέμα της επανεκκίνησης έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που τοποθετήθηκαν ότι ο τουρισμός φέτος θα είναι μεταξύ 30 και 60%. Σε σχέση με πέρσι? Με το 2019. Αυτό όμως έγινε την περίοδο Δεκέμβρη-Ιανουαρίου. Από εκεί και πέρα αυτή η κατάσταση είναι τόσο διαρκώς μεταβάλλεται, δηλαδή οι προβλέψεις διαρκώς μεταβάλλονται και εξαρτώνται από θέματα σαν την Νυμφαία, τα υγειονομικά πρωτόκολλα, την υγειονομική κατάσταση, την πορεία των εμβολιασμών. Δηλαδή είχαμε και μια πολύ καλή είδηση σχετικά με το πράσινο διαβατήριο. Ελπίζω αυτό να συμψηφίσει τη δουλειά της Νυμφαίας. Μακάρι. Όπως βλέπουμε ότι πάρα πολλοί, ας πούμε, πάρα πολλοί άλλοι προορισμοί στην Ελλάδα, φοβούμενοι ότι δεν θα έχουν την κίνηση που είχαν από τις παραδοσιακές τους αγορές, λόγω αεροπορικών περιορισμών κτλ., στρέφονται και προσπαθούν να προσελκύσουν τους πελάτες που παραδοσιακά έρχονταν σε εμάς. Ωραία. Τώρα, για την αλλαγή του τουριστικού μοντέλου, όλοι είπαν ότι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, να πάμε στο παλιό και να αλλάξουμε, να βάλουμε ορισμένα στοιχεία. Η αλλαγή του τουριστικού μοντέλου έχει να κάνει ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε και να εκμεταλλευτούμε την ενδοχώρα της Θάσου, ούτως ώστε να αποσυγχωρήσουμε τις παραλίες. Ναι. Αυτό πώς θα γίνει όμως? Αυτό θα γίνει εφόσον υπάρξουν επιχειρήσεις οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν σε αυτό το τομέα και έχουμε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα. Γενικά η Θάσος έχει έλλειμμα σε επιχειρηματικότητα και σε στελέχη.
Αυτά εδώ θα πρέπει να λυθούν σταδιακά και μακροχρόνια με ένα πλάνο, με ένα σχέδιο, ούτως ώστε να βγουν στελέχη για τον τουρισμό μέσα από το υγιεινή πληθυσμό. Μάλιστα. Άρα ζητάτε επί της ουσίας, κύριε Μαρκιανέ, να μπει, να επενδύσουν άνθρωποι στον τουρισμό σε αυτό, στο εσωτερικό κομμάτι του νησιού. Κάπως έτσι, καλά δεν το λέω? Ναι, εντάξει, τώρα εκεί είναι λίγο δύσκολο, γιατί δεν είναι εύκολο να βρεις κάποιον που να είναι διατεθειμένος να κάνει αλλαγή πλεύσης ή να, άμα δεν έχει κάτι άλλο, είναι τελείως άντρος φυσικά. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει σταδιακά αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Θα πρέπει η νέα γενιά να βγει μπροστά. Θα πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή σκέψη της άλλης, επειδή δεν μπορούμε να πούμε τι μπορεί να γίνει. Αλλά τι θέλουμε, τι πρέπει να γίνει. Ναι, τι πρέπει να γίνει, προφανώς. Ωραία. Στο εσωτερικό όμως του νησιού, μιλώ για το εσωτερικό. Ναι. Πού πιστεύετε ότι πρέπει να στραφεί το θέμα του τουρισμού? Για παράδειγμα, υπάρχει, μπορούμε να μιλήσουμε, π.χ. κάποιοι μιλούσαν για αστρονομικό τουρισμό, για να μπορούν άνθρωποι να έρχονται στη Θάσο, να πηγαίνουν στα βουνά πάνω και να παρατηρούν τα αστέρια. Νομίζω παλιότερα υπήρχε αυτό το μοντέλο. Είναι στο Ιφτά ακριβώς, με το Υψάριο. Επίσης, δεν ξέρω ποια άλλα σκέφτεστε εσείς. Τώρα σας είπα εγώ ένα είδος συγκεκριμένο. Ήταν βασικά, υπήρχε μια δραστηριότητα πριν από την έρευνα που είχε να κάνει με τον εναλλακτικό τουρισμό και σε αυτόν περιβαλλάνονται και πολλές δράσεις που γίνονται στο ΔΥΕΠΕ, στη Δύση, στο ΥΠΕΦΡΟ και στον Ορεινό Όμβρο. Δηλαδή, αναρρικήσεις, ορειβατισμός, τα μονοπάτια. Είναι πολλά πράγματα που μπορεί να γίνουν, το ορειβατικό ποδήλατο, πράγματα που γίνονται μεμονωμένα, αλλά δεν γίνονται οργανωμένα. Μάλιστα. Στα βουνά βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο να περπατάει. Τώρα τι βλέπουμε, τι άλλο βλέπουμε? Μια μορφή του εναλλακτικού τουρισμού στη δράση που δουλεύει είναι ο καταδυτικός τουρισμός. Έτσι. Αυτό για το καταδυτικό, να σας πω κύριε Μαρκιανέ, αυτό για το καταδυτικό τουρισμό, θυμάμαι ότι η προηγούμενη διοίκηση του Δήμου είχε εγγράψει στον προϋπολογισμό ένα κονδύλι για εκπονήσεις μελετών για καταδυτικό κέντρο στα νότια του νησού, στην Αστρίδα. Εκεί δεν προχώρησε καθόλου. Το θυμάμαι και εγώ αυτό, αλλά από ό,τι ξέρω το τελευταίο καιρό δεν γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα. Μήπως όμως πρέπει να ξεκινήσει για αυτό σιγά σιγά, από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η πρόβλεψη? Αυτό είναι θέμα Δήμου, δεν μπορώ. Προφανώς, δεν το συζητάμε, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να το αναφέρουμε. Άλλο ήθελα όμως να σας πω. Πείτε μου, βεβαίως. Όταν υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως υπάρχει στον καταδυτικό τουρισμό, όπως υπάρχει στις εκδρομές με τα ντύπ σαφάρι, υπάρχει μια επιτυχία. Δηλαδή, ο κόσμος φεύγει από την παραλία, συμπορίζεται η παραλία. Καταλάβατε τι λέω? Ναι, κατάλαβα. Φυσικά, ναι, βέβαια. Είναι το θέμα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Αυτό ακριβώς. Το θέμα είναι ότι βλέπετε κόσμο να θέλει να κάνει ιδιωτική πρωτοβουλία. Πιστεύω ότι κάτι κινείται μετά από αυτή την κίνηση που κάναμε. Κάτι αρχίζει και κινείται. Βλέπω ανθρώπους που βγαίνουν στη φύση, περπατάνε, αναδεικνύουν μονοπάτια, τα οποία υπάρχουν βέβαια, αλλά αλλοιωθεί από τον χρόνο. Κάτι κινείται και πιστεύω και είμαι αισιόδοξο ότι δεν θα γίνει. Με όλες αυτές. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Αυτό που προαπάτε να κάνετε, κύριε Μαρκιανέ, είναι για να έρθουν περισσότεροι τουρίστες σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος? Είναι κάτι, θα ήθελα να το διευκρινίσουμε αυτό. Βεβαίως, αλλά θα πρέπει να συζητάμε σε εποχές κορονοϊού και όχι σε εποχές του 2018-19. Προφανώς. Αυτή την εποχή λίγο πολύ δεν υπάρχει θέμα. Είναι πεσμένα τα πράγματα και φέτος ο τουρισμός θα πάει γύρω κάτι που θα βγει στο μέλλον. Καλά, πιστεύω, ναι.
Σίγουρα. Θα είναι μειωμένο, οπότε δεν μπαίνει θέμα, δεν μπαίνει θέμα για επιμηκύνση και όλα αυτά να πω, αλλά σε μια κανονική χρονιά. Ναι, σε κανονική χρονιά μιλάμε. Μιλάμε τώρα, κύριε Μαρκιανέ, για το αντικείμενο της μελέτης αυτής που έχετε αναπτύξει. Η μελέτη αυτή αφορά, για αυτό πώς να σας τονίσω, το να, ξέρω εγώ, έρχονται χι τουρίστες μέσα στην θερινή περίοδο. Εμείς τους θέλουμε να γίνονται δύο χι διπλάσιοι μέσα στην τουριστική περίοδο στη μισή, ή θέλουμε όλοι αυτοί να απλωθούν σε όλο το έτος. Σε κανονική χρονιά, όχι τώρα. Σε κατωδέστερο, δεν υπάρχει αμφιβολία. Το μαγείρεμα είναι ότι αυτές οι δράσεις του εναλλακτικού τουρισμού, εκτός ορισμένων ελαφρύνσεων εξαιρέσεων, γίνονται πιο πολύ αυτές οι δράσεις του τουρισμού σεζόν. Δηλαδή, θα γίνουν από το Μάρτιο μέχρι το Μάιο, μέχρι τον Ιούνιο 15 Ιουνίου, και μετά θα αρχίσουν πάλι το κοινό. Οι αθλητικές δραστηριότητες μπορούν να τοποθετηθούν σε χώρους νεκρούς. Είναι καθαρά επισήμανση της σεζόν. Δεν είναι να φέρουμε κι άλλο κόσμο μέσα στο καλοκαίρι. Ωραία. Για αθλητικό θύμα, για αθλητικό, ήδη υπάρχει καλή επιτυχία στο νησί, καλή δουλειά, με το ποδήλατο, το αθλητικό διήμερο. Φέτος δεν μπορεί να γίνει, αλλά άλλες χρονιές ήταν μια εξαιρετικότητα πρωτοβουλία. Πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία και με συγκεκριμένα άτομα, δεν τους συζητάμε αυτό εδώ, αποδεικνύει αυτό που λέμε από την αρχή, ότι θα πρέπει να βγουν μπροστά άνθρωποι και να ξεκινήσουν μια δραστηριότητα. Μάλιστα. Ωραία. Άφημε, νομίζω ότι... Νομίζω ότι θα να πούμε αρκετά πράγματα και για αυτές τις μελέτες, κύριε Μαρκιανέ, να πούμε πράγματα και για τον τουρισμό στο νησί. Προς το παρόν, γιατί νομίζω ότι είστε στη Σουηδία αυτή την ώρα. Ναι. Είστε στη Σουηδία, σε ποιο μέρος? Στο Γκέτεμπορκ. Μάλιστα. Τι λένε οι Σουηδοί για την Ελλάδα, για τους ενδιαφέρει να έρθουν εδώ? Πάντα δεν σε ενδιαφέρει η Ελλάδα τους Σουηδούς. Πιστεύω ότι θα έρθουν και φέτος εκεί, θα είστε εμάς. Ένα αεροπλάνο, δύο θα κατεβαίνουν. Αλλά το ακυρώσανε τις δύο πρώτες αναχωρήσαν. Δεν πειράζει. Δυστυχώς είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Τώρα μέσα στην εβδομάδα είχαμε και πόσο νους. Εντάξει, μακάρι να μας πάνε όλα καλά. Αυτό είναι το σημαντικό. Οπότε, νομίζω ότι έρευνα αυτή πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, κύριε Μαρκιανέ. Και για μένα προσωπικά δείχνει ότι επιτέλους έχουμε κάτι στα χέρια μας, κάτι χειροπιαστό. Που λέει ότι ξέρει, θέλουμε αυτούς τους στόχους, αυτό και αυτό να γίνει. Το ευχάριστο από αυτή την έρευνα ήταν ότι βγήκαν άνθρωποι και κάνουν σχόλια και σχολιάσανε πάρα πολλά πράγματα. Είναι στο τέλος της έρευνας, δεν αποτελούνται σε αριθμούς, αλλά είναι στο τέλος και είναι πάρα πολύ σωστό.